Γεια σας κορίτσια, σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για κάποια προϊόντα που μου στείλανε από το site hotkoreastyle.com. Αυτό το online shop έχει διάφορες μάρκες από κορεάτικα καλλιτικά και επειδή έχω δοκιμάσει έτσι κάποια κορεάτικα που μου άρεσαν, ήθελα να δοκιμάσω κι άλλα. Μου στείλανε κάποια προϊόντα και έφτασα νομίζω μετά από 10 μέρες. Να πω ότι τα μεταφορικά εξαρτώνται από το βάρος του πακέτου της παραγγελίας που θα κάνετε. Τα 100 γραμμάρια είναι γύρω στα 4 περίπου δολάρια και το 1 κιλό είναι γύρω στα 12 και κάτι. Θα σας έχω τις πληροφορίες. Μπορείτε να παραγγείλετε κανονικά με PayPal. Λοιπόν, μου στείλανε κάποια πραγματάκια τα οποία τα δοκίμασα. Κάποια μου άρεσαν, κάποια δεν μου άρεσαν. Να πω επίσης ότι είναι όλα από μία μάρκα, το οποίο δεν μου άρεσε, γιατί θα ήθελα να δοκιμάσω και από άλλες μάρκες. Παρ' όλα αυτά, θα σας δείξω έτσι κάποια πραγματάκια, να τα έχω και εδώ μπροστά μου, σας τα δείχνω. Τρία πραγματάκια ήταν σε full size, σε πέντε δειγματάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο που μου άρεσε πάρα πολύ και είναι, η εταιρεία λέγεται Velviso, φαντάζομαι, έτσι προφέρεται. Και είναι κάποιες μάσκες. Έχει μέσα, νομίζω, να δω κιόλας, να μην σας πω και ψέματα. Έχει πέντε συσκευασίες μέσα. Τη μία την έχω χρησιμοποιήσει και έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, την οποία την ανοίγετε και είναι, ξέρετε, από αυτές τις μάσκες που βάζουμε στο πρόσωπο και τις αφήνουμε και μετά το βγάζουμε, που είναι σαν πανί, να το πω. Το οποίο βέβαια είναι εμποτισμένο με ένα υγρό. Όλα αυτά βέβαια είναι στα κορεάτικα, οπότε δεν ξέρω να σας πω λεπτομέρειες για τα συστατικά τους. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή αφήνει πάρα πολύ μυδατωμένο το δέρμα. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι μάσκες. Και επόμενο προϊόν. Λοιπόν, επόμενο προϊόν είναι επίσης μία μάσκα. Και είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτή η μάσκα είναι μία bubble mask. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε αυτές τις μάσκες, αλλά τις βάζετε στο πρόσωπο, τις απλώνετε στο πρόσωπο και αρχίζει και αφρίζει σιγά σιγά. Και στο τέλος, τέλος πάντων, αφού την αφήσετε γύρω στα 15 λεπτά, κάνετε έτσι ένα μασάζ στο πρόσωπο και μετά την ξεπλένετε, την ξεβγάζετε. Μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Ήταν και τα δύο, δηλαδή αυτές οι μάσκες μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά επειδή έχω λίγο ευαίσθητο δέρμα, όταν τα αφήνω και αρχίζει και αφρίζει, λίγο με πιάνει μια φαγούρα έτσι, θέλω να το ξύσω έτσι έντονα, οπότε δεν την άφησα πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο προϊόν, το οποίο είναι μια BB cream. Μου άρεσε πάρα πολύ που μου στείλανε BB cream, αλλά το χρώμα είναι πάρα πολύ λευκό για μένα, οπότε δυστυχώς δεν θα μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω. Ακόμα και μίξη να κάνω νομίζω δεν θα βγει, δεν θα μ' αρέσει φαντάζομαι. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να κάνω ένα giveaway, ένα διαγωνισμό για αυτή την BB cream. Λοιπόν, αυτή η BB cream λοιπόν δεν ξέρω αν γράφει κάποιο χρώμα. Αλλά τώρα ξέρω όσες έχετε πολύ ανοιχτή επιδερμίδα, έχει και SPF 27. Αν θέλετε να κάνω ένα διαγωνισμό, την έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά, όπως βλέπετε και από το βίντεο, για να κάνω το review. Δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Από μέσα είναι σε σωληνάριο ροζ γυαλιστερό περλέ και ανοίγει έτσι από κάτω. Και βγαίνει το προϊόν, τώρα πώς να σας το δείξω δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό εδώ. Αν θέλετε αφήστε μου ένα σχόλιο, αν θέλετε να κάνω έναν διαγωνισμό για αυτήν εδώ την BB cream, γιατί είναι κρίμα να πάει χαμένη. Αν κάποια έχει πολύ ανοιχτή επιδερμίδα, φαντάζομαι ότι θα τη βολέψει και μπορεί να της αρέσει κιόλας. Οπότε αφήστε μου σχόλιο εδώ κάτω. Λοιπόν, επόμενο προϊόν και τελευταίο full size είναι ένα lip balm. Που λέει Rose Hip και Beeswax και έρχεται σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το κουτάκι, πάρα πολύ όμορφο και μέσα είναι έτσι, πολύ όμορφο επίσης
Σας το δείχνω και ανάποδα, πολύ ωραία. Λοιπόν, και είναι, το βγάζετε έτσι δηλαδή και το βάζετε στα χείλη σας. Μυρίζει τριαντάφυλλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μία φορά το δοκίμασα, δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενυδατικό, αλλά μου άρεσε γιατί ενυδατώνει έτσι λίγο τα χείλη όταν χρειάζεστε έτσι μια ενυδάτωση, απλά δεν δίνει την βαθιά ενυδάτωση, να το πω έτσι. Λοιπόν, επόμενο προϊόν είναι μία BB cream, η οποία έχει SPF 30 και είναι σε δειγματάκι. Όπως θα δείτε και από το βίντεο, την δοκίμασα και αυτήν και δεν μου άρεσε, γιατί είναι πάλι πολύ ανοιχτή για μένα, δυστυχώς. Εντάξει, όπως ξέρετε, οι Κορεάτες έχουν πολύ πιο ανοιχτή επιδερμίδα από τη δική μας. Περίμενα ότι θα μου στέλνανε κάτι το οποίο να ήταν λίγο πιο σκούρο, γιατί απευθυνόταν το πακέτο σε μένα που είμαι από κάποια χώρα μεσογειακή, οπότε θα έπρεπε φαντάζομαι να το σκεφτούν ότι δεν θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω και αυτήν και την προηγούμενη BB cream. Οπότε δεν έχω να σας πω κάτι ούτε για αυτό ούτε για το προηγούμενο. Δηλαδή το χρώμα ήταν πολύ άκυρο. Και πάμε σε ένα ακόμα δειγματάκι που ήταν μια αντιλιακή κρέμα με SPF 50 και είναι αυτή εδώ η συσκευασία του. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε που με το που τη βάζω, καταρχήν μυρίζει ωραία, δεν ξέρω να σας πω πώς ακριβώς μυρίζει, αλλά δεν μπορώ να σας το περιγράψω έτσι, αλλά είναι, τη βάζετε και κατευθείαν απορροφάτε, δεν είναι τόσο λιπαρή, γιατί γενικά έχω χρησιμοποιήσει και κάποιες αντιλιακές κρέμες που τις βάζεις και κολλάνε και δεν απορροφάτε ποτέ από το δέρμα. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε και σε ένα τελευταίο προϊόν το οποίο μου το στείλανε σε δύο δειγματάκια, είναι το ίδιο ακριβώς προϊόν και είναι αυτό εδώ και είναι μία κρέμα για το πρόσωπο, μου άρεσε και αυτή πάρα πολύ, έχω άλλο ένα που δεν το έχω χρησιμοποιήσει και ήταν και αυτό πάρα πολύ ωραίο και νομίζω είναι και συσφυκτική η κρέμα γιατί κάτι τέτοιο αναφέρει εδώ και όντως δηλαδή με το που την έβαλα, μετά όταν την έβγαλα, ένιωθα το πρόσωπό μου λίγο πιο σφιχτό, να το πω. Και φυσικά απορροφάται και αυτή η κρέμα πάρα πολύ, ούτε αφήνει λιπαρότητα ούτε τίποτα και ούτε όταν την βγάζεις δεν τραβάει καθόλου. Λοιπόν, αυτά όλα ήταν τα πραγματάκια. Θα σας έχω πληροφορίες από το site, το link και τα μεταφορικά κτλ. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε και η εταιρεία αυτή η Velvizio και το site που τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στείλανε τα προϊόντα για να κάνω αυτό το review. Γενικά όπως σας είπα μου άρεσαν όλα τα προϊόντα που δοκίμασα εκτός από τις BB cream που απλά το χρώμα τους ήταν πολύ ανοιχτό για μένα. Οπότε και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, ξαναλέω, αν θέλετε να κάνω ένα διαγωνισμό για την BB cream, για αυτήν εδώ την BB cream, αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μου ποιες ενδιαφέρεστε και αν ενδιαφέρεστε να σας το κάνω και να το κερδίσει μία και να το πάρει πριν τα Χριστούγεννα. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια!